Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί βρίσκομαι σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο και βεβαίως είμαι ευτυχής διότι οι εκδόσεις Αρσενίδη ζητήσανε να μιλήσω για το βιβλίο αυτό του Χάξλι και για τον συγγραφέα. Όσοι παρακολουθείτε το Κυριακάτικο Βήμα θα έχετε πιθανόν διαβάσει το κείμενο που είχα χθες στην εφημερίδα και, εν πάση περιπτώσει, θα παρατηρήσετε και την ιδιαίτερη προβολή που κάναμε σε ένα βιβλίο που το θεωρήσαμε πολύ σημαντικό και εγώ προσωπικά πάρα πολύ σημαντικό, για άλλωστε και σε παλαιότερα κείμενά μου έχω αναφερθεί ειδικά σε αυτό το βιβλίο πάρα πολλές φορές στο Huxley, ειδικά σε αυτό το βιβλίο, σε άλλα μου κείμενα, ελπίζοντας κάποια στιγμή, όχι ελπίζοντας πάρα πολύ, ότι θα βρεθεί εκδότης στην Ελλάδα, ώστε το βιβλίο να μεταφραστεί και να κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Το βιβλίο μεταφράστηκε, κυκλοφορεί, η μετάφραση είναι εξαιρετική, χωρίς φάλματα, χωρίς τις γνωστές παραναγνώσεις ονομάτων, τίτλων κλπ. Που παρατηρούμε συνέχεια και ειδικά εμείς που παρακολουθούμε το όσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε αυτήν την πλήθουσα αγορά του βιβλίου όπου κάθε χρόνο εκδίδονται 10.000 τίτλοι. Αυτό είναι ένα νούμερο αστρονομικό για τα ελληνικά δεδομένα και αντιλαμβάνομαι γιατί και πολλοί νεότεροι αναγνώστες μπερδεύονται ως προς το τι θα πρέπει να διαβάσουν και τι όχι, για να μην μιλήσω για τους βιβλιοπόλες, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν όλη αυτή την παραγωγή, ώστε να ξέρουν να μιλήσουν και με τους πελάτες τους συγκεκριμένα για το κάθε βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ειδικά στο Βήμα, όσο και αν στοιχίζει πάρα πολύ, ό,τι βιβλίο έρχεται, το λιγότερο που κάνουμε είναι να του ρίξουμε μία ματιά. Και φυσικά όταν το βιβλίο δεν λέει τίποτα, μετά από 2, 3, 5 σελίδες καταλαβαίνεις αμέσως ότι πρέπει να το βάλεις στην άκρη. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο για το book review και θα πάω κατευθείαν στο θέμα. Ο Άντους Χάξλεϊ είναι ένας συγγραφέας ο οποίος αγαπήθηκε πολύ στην Ελλάδα εξαιτίας ενός μυθιστορήματος του κυρίως, το Brave New World, το οποίο έχει μεταβλαστεί 2 φορές, μία ως θαυμαστός καινούριος κόσμος και μία φορά ως γενναίος νέος κόσμος. Είναι ένας στίχος από το Σέξπιρ. Ο Χάξλεϊ συνήθιζε να χρησιμοποιεί ως τίτλους για τα βιβλία του στίχους ποιητών από το Σέξπιρ ή από τον Τένισον ή από τον Τζον Ντάν και λοιπά, και με αυτόν τον τρόπο να δίνει μία αίσθηση της αμεσότητας και της επαφής και της αλληλοδιείσδησης που υπάρχει ανάμεσα στην ποιήση και την πεζογραφία. Άλλωστε, εκτός που ήταν ένας φοβερά πολυμαθής συγγραφέας, ήταν και ένας συγγραφέας πολύπλευρος, διότι υπηρέτησε όλα τα είδη του λόγου, από το δοκίμιο, την μελέτη, το μυθιστόρημα, το διήγημα, τη βιογραφία, και την ποίηση επίσης, τα ποίηματα του δεν λένε και πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δίνουν την γκάμα ενός συγγραφέα, ενός πραγματικά αναγεννησιακού, θα έλεγα, τύπου συγγραφέα, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με την έννοια που δίναμε εμείς παλιά στον όρο και ένας όρος ο οποίος δυστυχώς στις μέρες μας πάει να χαθεί. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα παράδειγμα και το 1959 κλήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια να δώσει αυτή τη σειρά των διαλέξεων. Δεν είναι απλές διαλέξεις, είναι η δοκίμια με την ουσιαστική έννοια του όρου. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν ήξερε ότι αυτά είναι διαλέξεις, αν ο ένας επιμελητής άλλαζε 3-4 λέξεις μέσα, θα τα εξελάμβανε ως δοκίμια, διότι πραγματικά είναι δοκίμια. Να πω για το χαρακτήρα των δοκιμίων αυτών. Είναι βιβλία τα οποία διαβάζονται απνευστή. Είναι δοκίμια γραμμένα από συγγραφέα. Δεν είναι δοκίμια περί διαγραμμάτου, δεν είναι δοκίμια τα οποία απευθύνονται σε μια ορισμένη συντεχνία. Είναι
δοκίμια τα οποία απευθύνονται στο κοινό. Πρωτίστως στους φοιτητές, αλλά ο Huxley τους φοιτητές τους αντιμετωπίζει σαν να είναι γενικοί αναγνώστες. Σαν να έχουν δηλαδή ένα μορφωτικό επίπεδο υψηλότερο από αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι έχουν οι φοιτητές. Κατά πάσα πιθανότητα το επίπεδο των φοιτητών να ήταν και υψηλότερο και τα χρόνια, δεν ξέρω πώς είναι σήμερα. Από τις ΗΠΑ όπου έζησα, είναι ότι το επίπεδο των φοιτητών δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλό. Στην Αμερική, με εξαίρεση 3-4 πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, όπου το ύψος των διδάκτρων είναι ηλικιώδες, δηλαδή μιλάω για το Yale, το Princeton, το Stanford, το Harvard, το Columbia, αυτά όπου τα δίδακτρα ξεπερνούν τις 50.000 δολάρια. 50.000 δολάρια είναι το μήνυμο. Πάμε λοιπόν στις διαλέξεις. Ο Huxley στο βιβλίο αυτό κάνει μια επιτομή των κύριων θεμάτων που θα έπρεπε να απασχολούν έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για τον κόσμο μας σε όλες τις εκφάνσεις. Στην πολιτική, στην κοινωνική, στην επιστημονική πλευρά, στο παρόν και στο μέλλον. Οι τίτλοι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικοί και βέβαια για ένα συγγραφέα ο οποίος έβλεπε τόσο βαθιά στο μέλλον και αυτό βέβαια όλοι το συμπεραίνουν από ότι είναι ένας από τους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το θέμα της ουτοπίας κατά τρόπο καταπληκτικό. Ο ένας ήταν αυτός, ο άλλος ήταν ο Όργουελ, ο άλλος ήταν ο Ζαμιάτιν στη Ρωσία. Και αυτή, ξέχασα κανένα. Οι σημαντικότεροι. Λοιπόν, για το θέμα της ουτοπίας που έλεγα, ξέρουν όλοι για τον καινούριο κόσμο, όπου η τοπική κοινωνία θα, κατά το Huxley, θα επιβαλόταν με την χρήση της επιστήμης και με τις επεμβάσεις στο λεγόμενο DNA. Καλά, από τα γυμνασιακά μου χρόνια το λέγαμε δεσοξυριβουνονουκλεϊνικών οξύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η επέμβαση στο DNA. Γιατί φέρομαι σε αυτό? Διότι πραγματικά με τις διαδικασίες του κλονισμού που έχουν επιτευχθεί σήμερα, αυτή είναι μία πιθανότητα η οποία δεν θα πρέπει καθόλου να αποκλείεται. Δηλαδή, τα μέσα στολής που θα χρησιμοποιούν τα συστήματα μέλλον είναι πάρα πολύ πιθανόν και επικίνδυνο βέβαια να προέρχονται από την επιστήμη και αυτά να τα χρησιμοποιήσει η πολιτική εξουσία. Γιατί ξεκινάω από αυτό. Ο Huxley προέρχεται από μια οικογένεια βιολόγων. Δεν ακούγομαι καλά? Να φωνάζω λίγο παραπάνω? Ωραία. Α, εντάξει. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Huxley προέρχεται από μια οικογένεια βιολόγων, σημαντικών, από μια σημαντική οικογένεια της Αγγλίας, θα έλεγα, επιστημόνων και διανοωμένων που έχουν πολύ μεγάλη παράδοση στη βιολογία. Ο αδερφός του, ο Julian Huxley, ο οποίος ήταν μια από τις μεγάλες φυσιογνωμίες στα Ηνωμένα Έθνη, σημαντικός βιολόγος. Δυστυχώς κανένα βιβλίο του Julian Huxley, του αδερφού του Huxley, δεν κυκλοφορεί στα ελληνικά και θα μου πείτε γιατί να κυκλοφορήσει και ποιος θα ενδιαφερόταν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ούτε και οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν αξιοποιήσει, από όσο ξέρω τουλάχιστον, από όσο έχω ρωτήσει. Ο Huxley, η οικογένεια Huxley, λοιπόν, είχε πάρα πολύ μεγάλες σχέσεις με τον Δαρβίνο και νομίζω ότι όλο του το έργο ξεκινάει από, και αυτές οι διαλέξεις εδώ συγκεκριμένα, από την καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου, που υπήρξε μια τρομερή επανάσταση, όχι μόνο στην επιστήμη, αλλά και στην κοινωνία κλπ. Άλλωστε, οι παππούδες του ήταν οι συνεργάτες του Δαρβίνου.
Έρας Μοζαρδίνος και διάφοροι άλλοι, για να μην επεκταθώ σε όλα αυτά τα πληροφοριακά, τα οποία ουσιαστικά μπορεί κανείς να τα βρει ανοίγοντας το διαδίκτυο, τον υπολογιστή του σήμερα στο διαδίκτυο, είναι όλα διαθέσιμα. Δεν θα μείνω εκεί. Θα μείνω στην ίδια την θεματολογία και θα εστιάσω σε δύο κείμενα, σε δύο από τις διαλέξεις αυτές, ή μάλλον όχι, σε τρεις διαλέξεις. Η μία είναι για το μέλλον του κόσμου, ναι, εδώ, το μέλλον του κόσμου. Η άλλη είναι ο άνθρωπος και ο πλανήτης του. Και η τρίτη διάλεξη είναι για την πληθυσμιακή έκρηξη. Είναι δύο από τα μείζωνα θέματα, τα οποία κατά τρόπο προδρομικό τα θέτει το 1959 ο Huxley. Η διάλεξη, το κείμενο, το δοκίμιο «Ο άνθρωπος και ο πλανήτης του» είναι ένα πρώιμο οικολογικό μανιφέστο. Όταν το διάβασα, έμεινα κατάπληκτος, όχι από το επίπεδο των γνώσεων και σε τι βάθος χρόνου πήγαινε η σκέψη του συγγραφέα, αλλά πώς χρησιμοποιεί μέσα στην ιστορική διαδικασία, μέσα στη διαδικασία ιστορική, το κατά περίπτωση παράδειγμα. Υπάρχουν εντυπωσιακά κομμάτια το πώς ήταν η κέντρη του Λιβάνου. Τώρα το πώς είναι ο Λίβανος σήμερα, ας μην το συζητάμε με όλους αυτούς τους πολέμους που έγιναν. Και βεβαίως οι αναφορές στη λογοτεχνία σε σχέση με όλες αυτό το είδος τις παρατηρήσεις είναι πολύ χαρακτηριστικές μέσα στις διαλέξεις αυτές, όπου συζητούνται θέματα κοινωνιολογικής άλλης φύσης. Τα παραδείγματα που αντλούνται από τη λογοτεχνία, από την ποίηση κλπ. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Μιλώντας για τους κέντρους του Λιβάνου σε αυτό το κείμενο, ο Huxley, παραδείγματος χάρη, παραπέμπει στο άσμα ασμάτων. Και μας λέει ότι τότε οι κέντροι του Λιβάνου δεν είναι αυτό το πράγμα που είναι σήμερα, ότι αυτό το οποίο απόμενε. Ότι η Σαχάρα δεν ήταν πάντοτε έρημος. Ότι η βόρεια πλευρά και η νότια πλευρά της Μεσογείου ήταν ένα άλλο τοπίο. Ήταν άλλες χώρες. Το πράσινο ήταν σε φοβερά πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο παρατηρούμε σήμερα. Εντοπίζει το καθεστώς της ερήμωσης, που το βλέπουμε στις μέρες μας πάρα πολύ, ακόμα και στα τροπικά δάση, στον Αμαζόνιο και τι σημαίνει. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τις άλλες εξελίξεις με την τρύπα του όζοντος κλπ. Αυτά τα λέει με έναν τρόπο προδρομικό και πριν αναπτυχθεί αυτό το οποίο λέμε οικολογία, ο Huxley θέτει αυτό το θέμα που είναι η σωτηρία του πλανήτη. Ότι ο άνθρωπος πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται. Υπάρχουν παρατηρήσεις εξαιρετικές εκεί. Θυμάμαι κάποια που λέει ότι ένα από τα ελάχιστα καλά πράγματα που κάνανε οι Βρετανοί στην Κύπρο, οι οποίοι αρίστον παρόδο ήταν υπό βρετανική κατοχή ακόμη τότε, ήταν ότι απαγόρευσαν τη βόσκηση της κατσίκας. Εξηγώντας γιατί τη σημασία είχε αυτό. Διότι λέει η κατσίκα δεν κόβει το φυτό αυτό, αλλά το τραβάει από τη ρίζα, το εξαφανίζει. Επίσης, λέει για την αποδάσωση περιοχών και την απόδοσή της, δηλαδή που μετατρέπονται σε κοράφια και καλλιέργειες, που είναι η δεύτερη φάση, και η τρίτη φάση είναι η ερήμωση, διότι αν εξαφανιστούν τα δάση, εξαφανίζεται το νερό, δεν έχουμε πλέον βροχοπτώσεις κλπ. Άρα και τα εδάφη, τα οποία στην αρχή είναι έφορα, κάποια στιγμή γίνονται άγωνα, εγκαταλείπονται και οδηγούμαστε στο καθεστώς της ερήμωσης. Αυτά λέει σε αυτήν την πάρα πολύ ωραία διάλεξη, όπως επίσης δίνει και παραδείγματα. Ένα από αυτά είναι
Αν θυμάμαι, ξέρετε, το βιβλίο αυτό το έχω διαβάσει πολλές φορές. Ο Χάξλι είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους μου συγγραφείς. Το τι κάνανε οι Ινδιάνοι στο Μάτσου Πίτσου. Κάνανε τις καλλιέργειες τους στα βουνά, βάζοντας μικρά τυχεία, τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο σε σειρά και δημιουργώντας καλλιέργειες μέσα στο βουνό, που αλλιώς και αυτές βοηθούν να συγκρατηθούν και τα νερά της βροχής και όλα αυτά, τα οποία έγιναν προαρχαιωτά των ετών. Και παρατηρεί κανείς, αν πάμε, ξέρω εγώ, στα δικά μας νησιά, στα ελληνικά, ότι οι αγρότες, δηλαδή οι ντόπιοι εκεί, οι άνθρωποι που ζουν, το καταλαβαίνουν είτε εκπείρασε είτε ή εστικτοδός, ότι πρέπει να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ένα νησί στο οποίο το εφαρμόζουν αυτό πάρα πολύ είναι η Τίνος. Για να αναφερθώ σε ένα δικό μου παράδειγμα. Επομένως, δηλαδή, ο Χάξλι τονίζει όλα αυτά τα θέματα και όλους αυτούς τους κινδύνους που προκύπτουν από την, ας το πούμε, την καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι ένα θέμα το οποίο όμως δεν είναι άσχετο με την έκρηξη της του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο, ότι ο υπερπληθυσμός, χωρίς να παραπέμπει στη θεωρία του Μάλθους, ο Χάξλι εδώ λέει ότι υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος. Ότι η ανθρωπότητα δεν μπορεί να πολλαπλασιάζεται ασταμάτητα και συνεχώς. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς κάποια στιγμή να μην υπάρξει μία έκρηξη. Και βεβαίως, ως βιολόγος, γνωρίζοντας τα πράγματα όπως είναι, λέει ότι αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Άλλωστε, υπάρχει και λέγοντας ότι αυτό θα σταματήσει, συνεπάγει το εξής, ότι κάποια στιγμή, μειώνοντας την ταχύτητα του ιστορικού βηματισμού, θα πρέπει να φτάσουμε και σε ένα ακίνητο σημείο. Φτάνοντας σε ένα ακίνητο σημείο, δηλαδή, είναι σαν να θα πρέπει να σταματήσει ο χρόνος. Και είναι χαρακτηριστικό ένα άλλο βιβλίο του Χάξλι, ένα άλλο κείμενο του Χάξλι, που λέει ότι ο χρόνος πρέπει να έχει ένα τέρμα. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε μία αλλεπάλληλη χρονική ακολουθία, η οποία να αφήνει πίσω στο παρελθόν για να πάει, ας πούμε, σε ένα μέλλον το οποίο δεν γνωρίζει, παρά τις προειδοποιήσεις πολλών ανθρώπων ότι αυτό το μέλλον θα είναι δυσίων. Και μιλάω πολλή ώρα. Να. Θα μιλήσω για αυτή και για μια άλλη. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλες τις διαλέξεις εδώ. Θα έπρεπε να μιλάμε όλη νύχτα. Για τις υπόλοιπες θα κάνω μερικές γενικές παρατηρήσεις. Θα μιλήσω για τη διάλεξη που έχει τίτλο «Το μέλλον του κόσμου». Αυτό μπορεί να είναι μία γενική ερώτηση. Το μέλλον του κόσμου. Και το μέλλον του κόσμου. Λένε το μέλλον είναι άδειλο. Το μέλλον του κόσμου είναι συνάντηση του τι συμβαίνει στο παρόν. Αυτό μπορεί να είναι μία κοινοτοπία. Εντάξει, για να δούμε τι γίνεται, τι θα γίνει αύριο ή να προβλέψουμε τι θα γίνει αύριο, πρέπει να καταλαβαίνουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι, καταλαβαίνοντας τον κόσμο που ζούμε σήμερα, μπορούμε να κάνουμε και για το αύριο τις προβλέψεις εκείνες, διότι προφητείες δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Επομένως, δηλαδή, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και ελαφρώς έως πολύ σκεπτικιστές, γιατί ο Χάξλι είναι σκεπτικιστής συγγραφέας. Δεν παίρνει ούτε τη θετική ούτε την αρνητική άποψη των πραγμάτων, τις εκθέτει και τις δύο και βάζει τον αναγνώστη του στη θέση του να αντιμετωπίσει το ερώτημα.
και το ερώτημα αυτό να το αντιμετωπίσει στο ατομικό επίπεδο πρώτα, ούτως ώστε κατόπιν, μέσα στην κοινωνία, μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε, να μπορέσει η συμβολή του να είναι επικοδομητική για το μέλλον και για ό,τι μπορεί να συμβεί. Βεβαίως, βρισκόμαστε στο 1959. Η εποχή έχει σημασία, όπως έχει σημασία και για το Χάξτε, μεγάλη σημασία, όπως και για κάθε συγγραφέα, όπως και για κάθε άνθρωπο. Προϊόντα της εποχής μας είμαστε. Οι σημαντικοί δημιουργοί, οι σημαντικοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να κοιτάνε πέρα από την εποχή τους, να βλέπουν το αύριο. Αυτό το αύριο το είδε ο Χάξτεϊ όταν αποφάσισε να φύγει από την Αγγλία και να πάει να ζήσει στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, λόγω κλιματολογικών συνθήκων βέβαια, διότι η Καλιφόρνια είχε ένα ήπιο κλίμα και εξακολουθεί να έχει σήμερα, διότι ο Χάξτεϊ είχε προβλήματα υγείας, είχε προβλήματα με τα μάτια του. Έτσι. Λοιπόν, το μέλλον αυτό το είδε στην Αμερική, όταν πήγε στη δεκαετία του 30, όταν ήταν στο απόγειο το ειλορισμός, όταν η μηχανοποίηση, όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν, ένα μέλλον το οποίο δεν του άρεσε καθόλου. Το αντιμετώπιζε αυτό, ότι αυτό το μέλλον ήταν δυσίωνα τα σημάδια που έβλεπε στη χώρα στην οποία πήγε να ζήσει. Λέει λοιπόν εδώ ότι το μέλλον του κόσμου θα εξαρτηθεί από πάρα πολλούς παράγοντες, τους οποίους εκθέτει σε μια άλλη διάλεξη, προφητική κι αυτή, η οποία αναφέρεται στον εθνικισμό και στον πόλεμο. Πώς είναι η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη διάλεξη. Στον πόλεμο και στον εθνικισμό. Πώς από τον εθνικισμό οδηγούμαστε στον πόλεμο. Και βεβαίως, ανατρέποντας το κατά κάποιον τρόπο το ρωμαϊκό αξίωμα που έλεγε «Si vis pacem parabellum», δηλαδή αν θέλετε ειρήνη να ετοιμάζετε πόλεμο, από το συμπέρασμα που προκύπτει από τη διάλεξη αυτή είναι ότι τα έθνη που προετοιμάζονται για πόλεμο δεν διασφαλίζουν την ειρήνη, αλλά το αποτέλεσμα είναι ο πόλεμος. Και φυσικά δίνει πληροφορίες που φαντάζομαι ότι το κοινό εκεί των φοιτητών και των υπόλοιπων αναγνωστών του στην Καλιφόρνια δεν θα τα ήξερε και πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι και εδώ και εμείς δεν τα ξέραμε πάρα πολύ καλά και δεν ξέρω και αν τα ξέρουμε και σήμερα. Ξεκινώντας από τον ορισμό που δίνει στην έννοια έθνος, που έδινε στην έννοια έθνος η κοινωνία των εθνών, που αργότερα την υποθέτησε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ότι τι είναι έθνος. Έθνος είναι μία κοινωνία η οποία διαθέτει τα μέσα για να κάνει πόλεμο. Αυτό είναι το έθνος. Επομένως, η έννοια του έθνους είναι σύμφωτη με την έννοια του πολέμου. Το ότι έχουμε εμείς ειρήνη οφείλεται στο γενικό φόβο που υπάρχει από την ότι αν έχουμε μία γενικευμένη χρήση των ατομικών όπλων, θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Βλέπουμε τις εξάρσεις του εθνικισμού σήμερα, τι συνέπειες έχουν, ιδιαίτερα όχι στους λαούς της Δύσεως, αλλά στον τρίτο κόσμο, με τους τοπικούς πολέμους που επαναλαμβάνονται συνεχώς. Ο Χάξλεϊ ήταν ειρηνιστής, ήταν όχι μόνο κατά του πολέμου, ήταν και εναντίον των όπλων και κυρίως ήταν και εναντίον των διανοημένων και των συγγραφέων οι οποίοι
Δοξολογούν τα όπλα, δοξολογούν τον πόλεμο, δοξολογούν όλα αυτά τα λεγόμενα πατριωτικά ιδανικά, η κατάληξη των οποίων είναι καταστροφή αίμα και δάκρυα. Θα κάνω μια πολύ μικρή και γενική αναφορά στα άλλα κείμενα. Το πρώτο κείμενο, η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, είναι ένα κείμενο προφητικό από πάρα πολλές πλευρές. Ίσως να είναι και πιο προφητικό ακόμη από αυτό το οποίο εγώ το αποκάλεσα ένα μικρό οικολογικό μανιφέστο, το «Άνθρωπος και ο πλανήτης του». Μιλάει για τους κινδύνους της εξειδίκευσης. Μιλάει για το ποιες κοινωνίες, τι κοινωνία, τι είδους μόρφωση, τι είδους παιδεία θα έχουμε σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα ξέρουν μόνο ένα πράγμα. Ότι κάποιος ο οποίος σπουδάζει ιχθυολόγος δεν θα μπορεί να καταλάβει κάποιον ο οποίος έχει σπουδάσει μηχανικός ή έχει σπουδάσει αρχιτέκτονας. Ότι αυτό το ιδιόγλωσσο, αυτή η ζαργόν που αναπτύσσεται στους κατά περίπτωση κλάδους των επιστημών, οδηγεί σε μια κατάσταση στην οποία τα άτομα μονοδρομούνται, ξέρουν ένα πράγμα και αυτό θυμίζει έναν αφορισμό ενός άλλου συγγραφέα που αγαπώ πολύ, του Robert Graves, ο οποίος έλεγε ότι το ξέρεις καλά μόνο ένα πράγμα σημαίνει ότι έχεις το μυαλό ενός βαρβάρου. Λοιπόν, αυτός ο εκβαρβαρισμός του ανθρώπου μέσω της παιδείας, η οποία παιδεία έρχεται να υπηρετήσει σκοπούς πολλές φορές αλότριους, πολλές φορές σκοπούς οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το ίδιο το αντικείμενο της παιδείας, που είναι να δημιουργήσει ολοκληρωμένους ανθρώπους, ολοκληρωμένες προσωπικότητες, αλλά άτομα μόνο για την παραγωγή, μόνο ως τμήματα ή ως γρανάζια σε έναν μηχανισμό τον οποίο δεν το καταλαβαίνουν και δεν το ελέγχουν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Αναφέρει παραδείγματα για το ποιες προσπάθειες κάνανε οι δικοί του πρόγονοι όταν είχαν την ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος της Αγγλίας, ώστε να υπάρχει αυτό που λέγεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Δηλαδή, όσοι φοιτούν, αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια και τις ανώτατες σχολές, να είναι άτομα τα οποία να έχουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων, να έχουν μια ευρύτητα πνεύματος, να έχουν δηλαδή αυτό το οποίο δυστυχώς στις μέρες μας οι νεότερες γενιές έχουν αρχίσει να το χάνουν, αυτό που εμείς παλιότερα το λέγαμε συγκρότηση. Πώς μπορούν αυτά τα οποία γνωρίζουν να μπορούν να τα εντάξουν σε ένα σύστημα ώστε να είναι άνθρωποι ολοκληρωμένοι, και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ολοκληρωμένος δεν είναι χρήσιμος ούτε για τον εαυτό του, ούτε και για την επί της ουσίας για την κοινωνία στην οποία ζει. Αντίθετα, θα είναι ένα άτομο που μπορεί εύκολα να γίνει πυθύνιο όργανο, να υπηρετήσει άνομα ή αλότρια συμφέροντα. Επομένως, να είναι όχι ένας μη ολοκληρωμένος άνθρωπος, σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι ελεύθερος. Να σταματήσω. Να μην σας κουράσω άλλο, διότι θα μπορούσα για το συγγραφέα αυτό να μιλάω επί ώρες. Ελπίζω το βιβλίο να έχει την υποδοχή που του ταιριάζει. Πριν κλείσω όμως, θα πω ότι εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα. Ο Huxley ασχολείται και με το θέμα του εγώ και με την ψυχανάλυση. Και με πλήστα όσα λέει, υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει «Η φυσική ιστορία των οραμάτων». Πώς τα οράματα, αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε, έχουν σχέση με την φυσιολογία του ανθρώπου και με την λειτουργία του. Υπάρχει ένα κεφάλαιο βέβαια περί τέχνης, υπάρχει ένα κεφάλαιο περί γλώσσας, τα οποία έχουν εκπληκτικές παρατηρήσεις. Και κλείνω λέγοντας ένα πράγμα μόνο. Ο Huxley, επειδή είχε αυτή την παιδεία που είχε, επειδή καταγόταν από την οικογένεια που καταγόταν, διότι όλα τα παιδάκια όταν ήταν 7 ετών, τα παιδάκια όταν είναι 7 ετών εδώ,
Οι γονείς τους τους δίνουν παιχνιδάκια και αυτό και διάφορα. Του Χάξλεϊ του δίλανε λευκόματα και ηλουστρασιών με πίνακες από τα μεγάλα μουσεία. Εν πάση περιπτώσει, είχε αυτή την παιδεία. Ήταν ένα συγγραφέας ο οποίος ήθελε να στήσει μία γέφυρα ανάμεσα στην τέχνη και στις φυσικές επιστήμες. Έχει γράψει ένα βιβλίο, το τελευταίο του βιβλίο που βγήκε το 1963, τη χρονιά που πέθανε. Ελπίζω και αυτό να εκδοθεί κάποια στιγμή. Έχει τίτλο «Λογοτεχνία και επιστήμη». «Λογοτεχνία και επιστήμη». Το 1963 συζητούσε ο Χάξλεϊ αυτά τα πράγματα και στο έργο το όλο, και εδώ και στα μυθιστορήματα του και παντού, προσπαθεί να στήσει μία γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο της επιστήμης, στον κόσμο της καθαρής γνώσης και τον κόσμο της ευαισθησίας, που είναι βέβαια ο κόσμος της τέχνης και της λογοτεχνίας. Ήταν λοιπόν ένας γεφυροποιός, ένας ποντίφιξ, για να πάμε στην λατινική όρια, γιατί το ποντίφιξ βγαίνει από την λατινική λέξη πόντις πόντις, που θα πει γέφυρα. Από εκεί βγαίνει το ποντίφιξ. Προσπαθούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Ήταν ένα παράδειγμα το οποίο το χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από ότι το χρειαζόταν οι άνθρωποι της εποχής του, πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ.